καθοριστικός μήνας την είναι Οκτώβριος, με το χειμώνα να είναι πρώτων πυλών. Τα δεδομένα της αντίστοιχης περσίνης περίοδου έρχονται να προσφέρουν γνώσεις για την φετινή. Το μήνυμα? Κανένας εφησυχασμός δεν χωράει. Πέρσι, κατά την πρώτη μέρα του Οκτώβρη, καταγράψαμε 12 μόλις κρούσματα, ενώ μέχρι το τέλος του μήνα αγγίξαμε τριψήφιο αριθμό. Κάτι που σήμαινε το αποκορύφωμα του δεύτερου κύματος. Η καθημερινότητά μας ήταν γεμάτη περιοριστικά μέτρα. Φέτος, η ίδια μέρα μας βρίσκει στην ύφεση του τέταρτου κύματος, με την ανησυχία ωστόσο να είναι μεγάλη. Η απουσία περιοριστικών μέτρων από τη μία και η επιθετική μετάλλαξη δέλτα από την άλλη δεν αφήνουν κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Τόνια δεδομένα που σκιαγραφεί την κατάσταση πιο θετική είναι οι εμβολιασμοί, που μέχρι στιγμής, χάρη σε αυτούς, φαίνεται πως ανεβαίνει το τείχος προστασίας. Τα θετικά αποτελέσματα του εμβολιασμού φαίνονται ξεκάθαρα και από τα στοιχεία της εθνικής αναφοράς που δημοσίευσε σήμερα το Υπουργείο Υγείας, αφού παρουσιάζεται πτώση σε όλους τους δείκτες. Η επιδημιολογική εικόνα κρίνεται ως αρκετά καλή, αφού σε όλες τις επαρχίες έχουν πέσει τα περιστατικά. Μόνο η Αμόχωστος δείχνει να κινείται πιο ψηλά. Σε παγκύπρια βάση, τα κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους είναι στα 180. Την ώρα που ο μήνας Αύγουστος ήταν ο χειρότερος μήνας από την αρχή της πανδημίας στους θανάτους, ο Σεπτέμβρης αλλάζει. 93 θάνατοι σημειώθηκαν τον Αύγουστο, ενώ τον Σεπτέμβρη πέσαμε στους 40. Κάτι που δείχνει και τη σημαντικότητα της τρίτης δόσης που έχει αρχίσει να χορηγείται σε ευπαθείς ομάδες και ηλικιωμένους κλειστών δομών.